σύμφωνα με τη Συνθήκη του Λονδίνου το 1830, η Ελλάδα αποκτά την εθνική της ανεξαρτησία. Η συνοριακή γραμμή όμως κρατά απ' έξω ένα μεγάλο μέρος της Στερεάς και όλη τη Μακεδονία. Ο πόθος για την απελευθέρωση και της υπόλοιπης Ελλάδας δεν σβήνει ποτέ. Τα κινήματα για τη λευτεριά ξεπηδούν σε όλη τη σκλαβωμένη Ελλάδα. Οι Ναουσαίοι παίρνουν μέρος αυτά. Στον Αρχιπόλεμο του 1876 σκοτώνονται δύο Ναουσαίοι στον Δομοκό. Ο Νοίδης και ο Αρκοδοχωρίτης, τους οποίους και τραγούδησε η Λαϊκή Μούσα. Το 1870 δημιουργείται η Βουλγαρική Εξαρχία μετά από παρέμβαση της Τουρκίας, που βοήθησε να αποκοπεί και να ανεξαρτητοποιηθεί η Βουλγαρική Εκκλησία από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Μέχρι το 1897 ο ανταγωνισμός στη Μακεδονία χαρακτηρίζεται από την έντονη προπαγανδιστική δραστηριότητα. Από την εποχή εκείνη αρχίζουν έντονα τα βουλγαρικά σώματα, οι κομιτατζίδες, να εισβάλλουν στη Μακεδονία και να αναστατώνουν την περιοχή με τρομοκρατική δράση. Thank you.
σύντομα ο αγώνας επεκτάθηκε στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία χάρη στην προσωπικότητα του Λάνδρου Κορομιλά, που τοποθετήθηκε στη θέση του Γενικού Προξένου στη Θεσσαλονίκη και την παρουσία ικανών αξιωματικών που διαθέτουν πλαστά διαβατήρια και εμφανίζονται ως υπάλληλοι του προξενείου. Μια αξιόλογη προσωπικότητα εμφανίζεται στην ιστορία της Νάουσας. Είναι ο Ναουσαίος γιατρός Χριστόδουλος Περδικάρης, που μετά τις σπουδές του στην Αθήνα συνεχίζει στο Παρίσι, όπου γνωρίζεται με επιφανείς Ευρωπαίους, όπως με τον Ζαν Ζοές, και συνδέεται με αδελφική φιλία με τον Χασάν Τακτσίν, τον μετέπειτα Πασά και Βαλή της Σαλονίκης. Αυτό δεν τον εμποδίζει να πάρει μέρος το 1878 στον Λιτόχωρο, στο αποτυχημένο κίνημα του Βακικιώτη, μαζί με τον αδερφό του τον Μανώλη, που συλλαμβάνεται, ενώ ο ίδιος κατορθώνει να δραπετεύσει στην ελεύθερη Ελλάδα. Αγώνα στην Άουσα, στην οποία μετέχουν ο Κωνσταντίνος Χατζημαλούσης, ο Σταύρος Χωνός, ο Γιώργος Γκούγκουρας και άλλοι. Αυτοί αναθέτουν στο Γιάνκο Σιμανίκα τη συγκρότηση αντάρτικου σώματος στο Βέρνιο. Ο αγώνας έχει ξεκινήσει. Φέρνουν τη μια νίκη μετά την άλλη, ενάντια στις θηριωδίες και τις καταστροφές των Βουλγάρων, που στο όραμα της Μεγάλης Βουλγαρίας προσπαθούν να πατήσουν τη Θεσσαλονίκη. Το τρίτο στρατηγείο του Μακεδονικού Αγώνα μεταφέρεται στην Άουσα, που ήταν κέντρο της κεντροδυτικής Μακεδονίας, αλλά και παράλληλα ο πληθυσμός της είναι καθαρά αμυγής ελληνικός. Σημαντική προσφορά όλων των καπετάνεων. Σημαντική όμως αυτή του καπετάν Άγρα. Ο Άγρας αναετός ορμά χτυπά δυσόπιτα τους Βουλγάρους.
τους τρομοκρατεί και διαλύει τις φωλιές τους στα βαλτοχώρια. Παίρνουν θάρρος οι Έλληνες. Ανοίγουν τα σχολιά. Λειτουργούν εκκλησιές. Το κλίμα όμως νοσηρό κλονίζει την υγεία του. Το κέντρο τον στέλνει στην Άουσα να γιάνει. Τα παλικάρια του συνεχίζουν τον αγώνα μαζί με τους αντάρτες του Βερμίου. Όμως οι τρεις αρχικομιτατζίδες, ο Κασάπτσερ, ο Λιβάν Ζλατάν και ο Χαντούρης αντιστέκονται. Ο γενναίος καπετάν Άγρας, οραματιστής σαν ένας άλλος λίγας φεραίος, πιστεύει ότι όλοι οι λαοί της Χερσονήσου του αίμου έχουν ένα κύριο εχθρό και ένα κύριο μέλημα. Να απαλλαγούν από τον τουρκικό ζυγό. Συλλαμβάνει την ιδέα της φιλικής συνεννόησης με τους κομιτατζίδες. Όμως του στείλουν βαμπέσικη ενέδρα και μαζί με τον Αουσαίο οδηγό του και ήρωα Αντώνη Μίγκα, αφού τους διαπομπεύουν, τους κρεμνάνε σε μια καρυδιά στο Βλάτοβο έξω από την Έδεσα. Σαν τέτοια ώρα εδώ σημά, ο Άγρας κρεμασμένος. Τρεις μέρες ήταν ευστυχώς, σαν μάρτυρας θυμένος. Πέστε τραγούδια θλιβερά, πέστε και μυρολόγια. Τον Άγρα τον κρεμάσανε στην καρδιά από κάτω. Άλλη μια μάχη μέσα στις πολλές στην περιοχή μας, αξιοσημείωτη και σημαντική, αν και αποτυχημένη για τους Έλληνες, η μάχη της Κοντροσούλας. Η Θάλια Σαμαρά γράφει. Οι αντάρτες κάτω στον Αγιαθολόγο θα ανταμώσουν τον αρχηγό. Ο καπετάν Λούβας δεν χωρατεύει. Ξεκινούν για τη μάχη φρέσκη, συγχυρισμένη και φάτη, σαν τους 300 του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες. Αιώνια Ελλάδα, τα παιδιά σου πάντα ίδια θα είναι. Μπροστά οι οδηγοί οδηγούν το σώμα από παράμερες τοποθεσίες, απάτη τα μονοπάτια, ώσπου φτάνουν και κρύβονται στη σπηλιά της δερματιάς του Αγιαθολόγου. Σωπαίνουν
και καρτερνούν στο σπίτι. Ένα σφύριγμα ακούστηκε. Δεύτερο απάντησε. Και μέσα από τα δέντρα βγήκε ο Σπίθας, ο Θανάσης Κυπρίτης. Αμαξάς και αφοσιωμένος οδηγός στα αντάρτικα σώματα. Πίσω σοβαρός ο καπετάν Ρούβας, ο Κατεχάκης. Ο Γαρέφης και πιο πίσω ο Νικόλησης, αντάρτης Ναουσέως. Λίγα λόγια τους μίλησε ο αρχηγός, που τους άγγιξαν κατευθείαν στην καρδιά. Ύστερα ξεκίνησαν. Θα πήγαινα προς τη Βέρεια, που οι ρουμουνίζοντες ξυλοκόποι είχαν καλύβες και μια εβδομάδα πριν είχαν σκοτώσει με τον πιο σκληρό τρόπο 5 Ναουσέους πάνω στο βουνό. Στην Άουσα ζωηρή κίνηση. Στο κονάκι ο στρατός ετοιμαζόταν, αρματωνόταν και ο τηλέγραφος δούλευε χωρίς διακοπή. Με βήμα γερό, βιαστικά το τουρκικό ασχέρι διέσχισε τους δρόμους της πολιτείας και ο κόσμος με παγωμένη ψυχή αντίκριζε τα σκληρά πρόσωπα και τα λαμπερά του φέκια. Κάμε Παναγιά μου τα βόλια τους να στοχούν. Έγερνε ο ήλιος προς τη βρύση, όταν μακριά ακούστηκαν πυροβολισμοί, ύστερα κι άλλοι, κι άλλοι. Ωραίος ακούστηκε ο αντίβαλος της μάχης. Ανήσυχα πρόσωπα, αγωνιώδεις ερωτήσεις από παντού διασταυρώνονται. Πού, πώς, τι νέα. Ώρες βαστάζει η αγωνία. Ο φόβος σφίγγει όλων τις καρδιές. Ανίποπτοι οι άντρες είχαν μπει στο στενό και προχωρούσαν στα ριζά της κοντροσούκλας. Όταν ψηλά από τα πλάγια του καταπράσινου λόφου δέχτηκαν πυροβολισμούς. Τουρκοί, ειδοποιημένοι, ποιος ξέρει από ποιον, τους έχουν σβήσει καρτέρι. Πυροβολώντας με διαδοχικά άλματα, οπισθοχωρούν με κόπο και ξεσχίζονται πάνω στον μηδενογράφο. Το αίμα τρέχει από παντού. Μα ποιος λογαριάζει. Να, πλησιάζουν στο στέρμα του λαιμού, στην έξοδο. Οι Τούρκοι τους κόβουν και εκεί την οπισθοχώρηση. Στιγμές αγωνίας. Κορμιά πέφτουν. Παλικάρια σπασμωδικά γονατίζουν. Ανασηκώνονται για να πέσουν για πάντα παραπέρα. Αλεξεφεύγουν πιο πάνω και πυροβολούν πίσω από τα δέντρα. Σε λίγο η νύχτα έπεσε βαριά. Γύρω από το λαβωμένο αρχηγό τους μετρίονται με αγωνία. 13 ξεκίνησαν από κάθε άκρη της Ελλάδας και ήρθαν. Πόση πίκρα θα πάρουν τα σπίτια τους. 12 κριτικοί και ένας υπηρώτης.
Ήταν ένα καθαρά εθνικιστικό κίνημα
και απέβλεπε στην πολιτισμική και κοινωνική αφομοίωση των στοιχείων που συνέθεταν το μοσαϊκό της υποδιάλυσης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Μακεδονία πλήρωσε το μεγαλύτερο φόρο αίματος στο μακεδονικό αγώνα και ακολούθησε η υπόδουλη Κρήτη που προσέφερε στο βωμό της ελευθερίας 150 νεκρούς αγωνιστές. Τα στελέχη του ελληνικού στρατού επέδειξαν ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες και απέκτησαν εμπειρία που θα εξαργυρωθεί αργότερα στους νικηφόρους βαλκανικούς πολέμους. Ο ελληνικός στρατός προελάβει πλέον προς τη Βόρειο Ελλάδα. Το 1912 είναι ο χρόνος της πολυπόθητης λευτεριάς για όλη τη σκλαβωμένη Μακεδονία και ιδιαίτερα για την Άουσα, πόλης στο Γιώργιο Τσίτσι. Φεύγει και αφήνει εκπρόσωπο της τουρκικής μειονότητας τον Ρουσίνακα, άνθρωπο μορφωμένο και τίμιο. Το ίδιο απόγευμα, ο Τούρκος Τελάλης φωνάζει τα εξής. Ακούσατε. Αδέρφια χριστιανοί, εμείς εδώ γεννηθήκαμε και οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Τόσα χρόνια και ζαμάνια ζήσαμε μαζί σαν αδέρφια. Ας συνεχίσουμε να ζούμε έτσι. Δίνουμε πέσα πως αν έρθουν οι δικοί μας δεν θα αφήκουμε να πειράξουν κανέναν σας. Αν όμως έρθουν οι δικοί σας, θέλουμε να φυλάξετε εμάς και το βιό μας, να μην μας χαλάσουν. Το διαλόγημα αυτό ήταν μια άτυπη συμφωνία όλων των κατοίκων της Νάουσας. Για τη διαφύλαξη της τάξης στην πόλη βγαίνει το βράδυ περίπολος με επικεφαλής τον Αντώνη Τσίτσι και Ρουσίναγα. Ο καπετάν Σιμανίκας κατεβαίνει από το Βέρμιο με το παλικάρι του Κωνσταντίνο Πάσχο, αφήνοντας το αντάρτικο σώμα του στο βουνό και λέγοντας ότι στην Άουσα από αυτή τη στιγμή ήρθε το ελληνικό. 17 Οκτωβρίου 1912. Πρωί-πρωί χτύπησαν οι καμπάνες. Η Νάουσα γέμισε σημαίες, τόσες που ο καθένας αναρωτιόταν πού ήταν κρυμμένες. Ο καπετάνι Γιάνκος Σιμανίκας πήγε στο κονάκι από όπου πέρασε όλος ο κόσμος δίνοντάς του συγχαρήκια για τη λευτεριά. Προς το μεσημέρι μπήκαν οι πρώτοι Έλληνες στρατιώτες στην πόλη με επικεφαλής τον αξιωματικό Βασίλη Λερούδα. Μερικοί γέροντες που περίμεναν στο κιόσκι πέταξαν από τη χαρά της λευτεριάς τα θέσια τους στις ίδρες. Στη μεταμόρφωση ψάλεται η δοξολογία της λευτεριάς από τον παπά Νεόφ και τον παπά Γιώργη Λιμινιά που γύρισε στον τόπο του μετά από εξορία και 5 χρόνια αντάρτικης δράσης στη Μακεδονία. Το διάδοχο Κωνσταντίνο δέχεται η Νάουσα για λίγη ώρα που φεύγει αμέσως γιατί επήγει η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Thank you.
συγχωρήσει μες στον κάμπο ελευθερία, μα τον έλειπε θα πείσει. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, χαίρε, ό,τι χαίρε ελευθερία. Καλό ψυχή να ουσέει, δεν πειράζουν κανέναν Τούρκο. Θυμούνται τι έπαθαν. Δεν ξεχνούν το μεγάλο χαλασμό του 1822. Είναι όμως πλέον χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, ελεύθεροι. Χρόνια πολλά!